μέχρι ένα σημείο το 2008-2009. Και παιχταράδες ο Κόκαλης, και παιχταράδες ο Κόκαλης. Άλλες εποχές τότε, μην μπερδεύεις τον Τζιοβάνι και τον Ζάχοβιτς και τον Καρεμπέ, γιατί τώρα δεν έχει φέρει παίκτες. Δεν έφερε τον Καμπιάστο, δεν έφερε τον Τζόρι, δεν έφερε τον Ελαραμπή. Τι άλλο θέλει να φέρει, ποιο να φέρει, το Μαραντόνα. Εντάξει, καλά το πάει, είναι καλός, αλλά εγώ περιμένω να δω την εξέλιξη του Ολυμπιακού. Έχει βελτιωθεί. Έχει, δηλαδή, ωραία, η εξέλιξη του Ολυμπιακού ποια ήταν, να κατακτήσει το Europa League. Παιδί μου, μέσα από αυτό που λέτε, μέσα από αυτό το επίτευγμα, γιατί είναι επίτευγμα που λέτε, ο Ολυμπιακός να ωφεληθεί όχι μόνο σαν δημόσιες σχέσεις και να έρχομαι στο αγωνιστικό κομμάτι να ανέβει επίπεδο. Και παραλαμβάνω το πρωτάθλημα με αυτούς τους αντιπάλους που έχει και με αυτή την μπάλα που παίζει το παίρνει για πλάκα. Για το άλλο κομμάτι λέω. Αυτό. Εντάξει, το θέμα είναι όχι μόνο το παίρνει για πλάκα, γιατί δεν είναι πολύ ο καιρός που έχει περάσει που ο Ολυμπιακός είχε εξασφαλίσει ή σχεδόν εξασφαλίσει τον τίτλο, αλλά η γκρίνια για το ποδόσφαιρο που έπαιζε και έπαιξε, υπήρχε και υπάρχει. Έτσι, αυτό ξέρεις τι είναι, Γιάννη, ότι έχω απέτηση γιατί έχω μια μεγάλη ομάδα. Δεν είναι κερδίζω μόνο. Όχι, γιατί, γιατί έχω δει από τον Ολυμπιακό να παίζει αυτή την μπάλα πριν από λίγα χρόνια και περιμένω και τώρα. Ο Ολυμπιακός είναι μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα χρόνια. 100 χρόνια ο Ολυμπιακός είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Και η κριτική που κάνουμε είναι γιατί κάνουμε κριτική στη μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Δεν κάνουμε στην ΑΕΚ, ούτε στο ΠΑΟΚ. Ένα ούτε χρόνο δεν έπαιξε μπάλα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, ήταν η καταστάσεις. Φέτος να δούμε τα πράγματα. Είναι καλό, είναι υγεία να θέλουμε από τη μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα το κάτι πάνω από. Δεν κακό. Εσύ ξέρεις καμία ομάδα στον κόσμο, δηλαδή εδώ η Παρή πήρε το πρωτάθλημα, γκρίνια. Πήρε η Μπάκερ το πρωτάθλημα, γκρίνια. Πήρε η Ίντερ Μίλαν το πρωτάθλημα, γκρίνια. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, τι συμβαίνουν, όλη η ζωή μας μια γκρίνια, ρε Νίκο. Ναι, ρε φίλε.